Θα θέλαμε να μας πείτε δύο λόγια για την αντιμετώπιση των παιδιών των πυρόπληκτων περιοχών. Κάποια πριν, κάποια μπόνους που δώσετε. Τι ακριβώς έχετε εξαγγείλει, ίσως και για τα σχολεία. Καταρχήν ευχαριστώ για την πρόσκληση σήμερα. Εμείς ευχαριστούμε που είστε εδώ. Το πρώτο πράγμα που κάναμε είναι ανοίξαμε 3 σχολεία στην περιοχή αυτή, ώστε τα παιδιά, οι γονείς, να έχουν ένα χώρο που θα μπορούν να απασχολούνται τα παιδιά αυτά και με ψυχολόγους, αλλά κυρίως με εκπαιδευτικούς. Αυτό βρήκε μια εξαιρετικά θετική ανταπόκριση από την εκπαιδευτική κοινότητα, οπότε υπάρχουν αυτοί οι 3 χώροι στις πληγήσεις περιοχές. Το δεύτερο είναι ότι έχουμε πει πως τα παιδιά που έχουν ήδη δώσει εισαγωγικές εξετάσεις θα ευνοηθούν με 2 τρόπους. Ένας τρόπος είναι ένα μπόνους να εισαχθούν σε σχολές ως υπεράριθμοι, δηλαδή αν μπαίνει στην Α σχολή θα μπορεί να μπει σε μία άλλη σχολή, αυξάνοντας λίγο τα μόρια χωρίς να πάρει τη θέση κάποιον άλλου. Αυτό είναι σημαντικό, γιατί έγινε μια γκρίνια. Δεν είχε γίνει σαφές αυτό. Σαφέστατο ήταν. Γκρίνια, γιατί να μείνω εγώ έξω επειδή του άλλου. Μα είναι δυνατό η πολιτεία να αδικήσει παιδιά? Πώς να σας πω, είναι κοντά στο νου και γνώση που λένε. Έτσι. Δεν υπήρχε καμία δεν είναι περίπτωση. Αυτονόητο, δεν είναι αυτονόητο. Εντάξει, πάντως είναι υπεράριθμοι όπως είπατε. Δεν τίθεται αυτό το θέμα. Και το δεύτερο που είναι πολύ σημαντικό είναι να μπορέσουν να πάρουν μετεγραφές ώστε να είναι πιο κοντά εκεί που θέλουν. Σωστό. Αν έχουν χάσει τις οικογένειές τους, σε κάποιους συγγενή τους. Όλα αυτά βεβαίως με τη συνένεση των ίδιων των παιδιών, γιατί μπορεί να μην προτιμήσουν κάποιες σχολές που είναι κοντά στις οικογένειες ή τους συγγενείς. Πάντως θα φροντίσουμε, έχει ήδη νομοθετηθεί, να υπάρχει μια θετική και ευνοϊκή στάση σε αυτά τα παιδιά, τα οποία πραγματικά βιώνουν τον πόνους στάσεις που ακριβώς άλλαξε ζωή. Το πόνους μορίων πόσο είναι? Και να... 20%. 20%. 20%. Δηλαδή αν έχουν πάρει 15.000 ας πούμε για μία σχολή, 15 ακριβώς. 18.000. Συν 3.000. Μάλιστα, κύριε Υπουργέ, να κάνουμε εδώ μία μικρή παρένθεση όσον αφορά τα εκπαιδευτικά. Θα επανέλθουμε, γιατί είναι και πολλές οι ειδήσεις. Να σας ψάξουμε λίγο και για την ανώτατη εκπαίδευση και για τις εισαγωγικές εξετάσεις και για τη νέα χρονιά. Έχουμε πολλά να πούμε. Θα μου επιτρέψετε όμως εδώ μια μικρή παρένθεση όσον αφορά το πολιτικό πλαίσιο. Είδαμε, κάποιοι λένε με πολύ μεγάλη καθυστέρηση, ότι άλλαξε ο κύριος Τόσκας. Είδαμε αλλαγές στην ηγεσία της πυροσβεστικής και της αστυνομίας. Σας κατηγορούν μάλιστα από προχθές, όχι εσάς προσωπικά, σαν κυβέρνηση, ότι καταρχήν ήταν πολύ μεγάλη καθυστέρηση οι αλλαγές αυτές, και κατά δεύτερον λόγο τελικά δεν υπήρχε και λόγος, εφόσον οι ίδιοι αρχηγοί είχαν πει ότι τα είχαμε κάνει όλα πολύ καλά. Ή δεν είχαν γίνει λοιπόν όλα πολύ καλά και δεν έπρεπε να αλλάξουν, ή κάτι δεν έγινε καθόλου καλά και έπρεπε να αλλάξουν. Όπως σας είπε και ο κύριος που ήταν πριν από μένα, έχουμε να κάνουμε με ένα μέγεθος μιας τραγωδίας πρωτόγνωρο. Όταν η ένταση και το μέγεθος είναι έτσι όπως είναι, υπάρχουν άνθρωποι που εκπροσωπούν θεσμούς που παρά τη βούλησή τους δεν μπορούν να συνεχίσουν. Και αυτό πρέπει να το σεβαστούμε. Είναι ανεξάρτητο του οτιδήποτε άλλο. Πρέπει να σεβαστούμε τη στάση των ανθρώπων, κατά τη γνώμη μου στάση ηθικότατη, που λόγω του μεγέθους της τραγωδίας, είναι ορισμένα πράγματα, ξέρετε, όλοι μας τα έχουμε ζήσει, που μας υπερβαίνουν. Εκεί πια είναι ανεξάρτητα από τη βούληση του καθένα τι μπορεί να κάνει. Νομίζω ότι αυτό έγινε με τον Υπουργό, τον Αρχηγό της Αστυνομίας, τον Αρχηγό της Πυροσβεστικής. Μάλιστα θέλω να... Δεν ξέρω πόσο γνωστό είναι ότι με τον κύριο Τόσκα συνεργαζόμασταν και έχουμε σχεδόν ολοκληρώσει την αναβάθμιση των αστυνομικών και πυροσβεστικών σχολών, της εκπαίδευσης των αστυνομικών μας και των πυροσβεστών μας, στο πλαίσιο της αναβάθμισης της εκπαίδευσης. Είμαι σίγουρος ότι, επειδή σας ξέρω ότι διαβάζετε τα πάντα από ενημέρωση και εφημερίδες και όχι μόνο, είμαι σίγουρος ότι θα διαβάσατε και χθες και προχθές που γίνανε οι αλλαγές στις ηγεσίες, ενώ της πυροσβεστικής και της αστυνομίας, ότι αυτό, ενώ το είχε
προαναγγείλει ένας τηλεοπτικός σταθμός, εσείς κάνατε εμπάργκο πολιτικό σε εκείνον τον τηλεοπτικό σταθμό, αναφέρομαι στο Sky, ενώ ουσιαστικά επιβεβαιώνεται. Κοιτάξτε, θίγεται δύο πράγματα. Ο λόγος που εμείς κάναμε εμπάργκο είναι να δείξουμε προς την κοινωνία ότι υπάρχουν όρια. Ξέρετε, η δημοκρατία πρέπει να έχει και μηχανισμούς που αυτοπροστατεύεται. Ας πούμε, το γνωρίζουμε όλοι ότι το ίντερνετ, και υπάρχει μια συζήτηση διεθνής, ενώ έχει όλα τα καλά, έχει και πράγματα που υπονομεύουν και την ίδια τη δημοκρατία. Εδώ λοιπόν πρέπει οι κοινωνίες, το πολιτικό σύστημα, να βρει τρόπους να προστατευτεί από αυτού του τύπου τα φαινόμενα. Διότι αν δεν προστατευτείς, αν δεν δώσεις ένα σήμα στην κοινωνία ότι αυτά είναι τα όρια των fake news, τα όρια της υβριστικής, αν θέλετε, δημοσιογραφίας, γιατί ξέρετε, υπάρχει και τέτοια. Βεβαίως. Δεν είναι όλα τέλεια. Αυτό το πράγμα κάπως θα γυρίσει μπούμεραγκ ενάντια στην κοινωνία, ενάντια στη δημοκρατία. Και σε αυτό είμαστε πάρα πολύ κατηγορηματικοί. Πολιτικά έχουμε να. Όχι, πολιτικά να δούμε δεν λίγο ξέρω. Θα δούμε. Θα επανέλθουμε. Θα επανέλθουμε. Ναι. Υπάρχει και αλλά το θέμα του ανασχηματισμού που παίζει πλέον πολύ. Θα το δούμε. Ευθύνη του Πρωθυπουργού και ορθά. Θα αφήσει η απάντηση για να μενώμη. Κύριε Υπουργέ, να πάμε στα του οίκου σας, που ενδιαφέρει κάθε ελληνική οικογένεια το αντικείμενο του Υπουργείου. Να ξεκινήσουμε πρώτα. Πριν από 15-20 μέρες είχατε κάνει μια δήλωση στο ΑΠΕ, αν θυμάμαι καλά, ότι επίκυνται μέσα σε δύο εβδομάδες, οι οποίες περάσαν οριακά, θα εξαγγέλατε το τι πρόκειται να γίνει με το νέο σύστημα των πανελλαδικών. Ναι, κοιτάξτε. Περάσανε δύο εβδομάδες. Φαντάζομαι ότι εννοούσατε συμβολικά, δεν εννοούσατε ημερολογιακά. Ναι, θα σας πω. Ήταν να γίνει την εβδομάδα των πυρκαγιών. Το ξέρουν οι συνάδελφοί σας. Ναι, είχαμε πει την εβδομάδα που άρχιζε από 30 Ιουλίου. Μάλιστα, πολλοί συνάδελφοί σας λέγανε δεν θα μας καταστρέψει στις καλοκαιρινές διακοπές. Τόσο μεγάλες είναι οι αλλαγές. Όχι, εντάξει, είναι καλές οι αλλαγές. Είναι πολύ καλές οι αλλαγές. Αλλά καταλαβαίνετε ότι λόγω των πυρκαγιών δεν μπορούμε να το κάνουμε αυτό τις ανακοινώσεις. Θα τις κάνουμε αμέσως μετά τις γιορτές του 15η μέρου, που ανοίγουν και τα σχολεία από 1η Σεπτεμβρίου. Είμαστε πανέτοιμοι. Αλλάζει επιτέλους αυτό το σύστημα, κύριε Υπουργέ? Νομίζω, και με ποια κατεύθυνση αλλάζει? Νομίζουμε ότι πρέπει να αλλάξει, καταρχήν. Πρέπει να αλλάξει και ξέρετε, δεν είναι το θέμα του συστήματος. Είναι το οικονομική θέμα. Οικονομική αιμορραγία, ψυχολογική διαδικασία, ο βιασμός των μαθητών, κυριολεκτικά, μεταφορικά εννοώ βεβαίως. Αλλά. Όλα, πω, δηλαδή και ο Χρήστος θα έχει περάσει όλο. 500 ευρώ το μήνα είναι το φροντιστήριο. Ναι, θα δείτε ότι σε όλα αυτά, και μιλάω πολύ ειλικρινά, έχουμε απαντήσεις και πολύ πιστικές απαντήσεις με τις ρυθμίσεις. Εκείνο όμως που έχει πολύ μεγάλη σημασία και θα έχουμε ελπίζω την ευκαιρία να τα πούμε και αναλυτικά είναι το μεγάλο μας πρόβλημα ως χώρα, και νομίζω το έχουμε ξανασυζητήσει, είναι θα ξαναφτιάξουμε την τρίτη λυκείου? Δεν έχουμε τρίτη λυκείου. Είμαστε μια χώρα χωρίς τρίτη λυκείου. Αυτήν πρέπει να φτιάξουμε. Ένα σχολείο έχει μια λογική μέσα του. Εμείς λοιπόν, η μεγάλη μας έμφαση είναι η τρίτη λυκείου να είναι τέτοια που σιγά σιγά τα παιδιά, οι οικογένειες να την παίρνουν στα σοβαρά. Σήμερα, ξέρετε, δεν θέλω να πω, σας προκαλώ να μου πείτε. Ξέρω από το γιο μου. Είναι να πάει τρίτη λυκείου. Διαβάζει μόνο 4 μαθήματα. Αυτό. Και καλώς κάνει βέβαια. Γι' αυτό σας λέω. Άρα πρέπει να έχουμε ένα ρεαλισμό, ταυτόχρονα όμως να εστιάσουμε για το ποιο είναι το πρόβλημα. Και το πρόβλημα είναι το σχολείο, η τρίτη λυκείου. Αυτό θα οδηγήσει στη συνέχεια σε όλα τα άλλα. Υποθέτομαι λοιπόν ότι η τρίτη λυκείου θα αποτελέσει τον ενδιάμεσο κρίκο για την εισαγωγή στο πανεπιστήμιο. Ακριβώς. Άρα λοιπόν θα έχει βαθμολογική συμμετοχή στη διαδικασία. Θα πρέπει, ξέρετε, σε όλα τα μέρη του κόσμου. Ναι, και είναι πράγματα που τα έχουμε πει. Η αναβάθμιση του απολυτηρίου είναι ένα συστατικό στοιχείο του κύρους του σχολείου. Εκπαιδευτικά συστήματα έχουν κύρος στο βαθμό που το απολυτήριο που παίρνει στο τέλος των σπουδών σου έχει κύρος. Εύλογα θα ρωτήσει όμως κάποιος, μήπως όλο αυτό το πράγμα που περιέγραψε ο Βαγγέλης πριν, τα έξοδα, οι δαπάνες για το φροντιστήριο για την εισαγωγή μεταφερθούν μέσα στην τρίτη λυκείου για να έχεις καλή βαθμολογική απόδοση στην τρίτη λυκείου. Πώς θα το διασφαλίσετε αυτό ότι δεν θα έχουμε μια τρίτη λυκείου που θα είναι εν γενός εξεταστοκεντρική, να το πω έτσι?
Σωστό. Θα περιμένετε λίγες μέρες και θα το δείτε. Έχετε απόλυτο δίκιο. Αυτό πρέπει να γίνει. Δεν μας αποκαλύπτει κάτι, κύριε Σπουργός. Πράγματι, αυτό πρέπει να γίνει. Να. Δηλαδή, τώρα τι γίνεται. Έχεις τους καθηγητές που έχουν το πρωί τους μαθητές των οποίων το μυαλό είναι στο φροντιστήριο. Είναι νέα παιδιά, έτσι αλλιώς που είναι λίγο δύσκολο να έχουν το μυαλό στις εξετάσεις, διότι οι νέοι έχουν τη ζωντάνια ευτυχώς που έχουν. Το δεύτερο είναι ότι έρχονται πολύ κουρασμένοι από την προηγούμενη μέρα. Το τρίτο είναι ότι το μυαλό τους είναι απολύτως μπερδεμένο, διότι υπάρχει το πρόγραμμα του σχολείου, υπάρχει το πρόγραμμα του φροντιστηρίου που έχει ήδη τελειώσει το από πρόγραμμα του σχολείου και μετά είναι επαναλήψεις κτλ. Εντάξει, αυτό δεν είναι ένα σύστημα το οποίο πρέπει να συνεχιστεί. Εμείς αυτό που λέμε είναι να δώσουμε, και το έχουμε ανακοινώσει, την άνεση στους εκπαιδευτικούς να μπορούν μέσα στην τάξη να κάνουν την δουλειά τους και ως προς την πίεση που αισθάνονται σήμερα με τα θέματα της ύλης κτλ. Και ως προς τη δυνατότητα να μιλάνε με τους μαθητές. Σήμερα είναι έτσι η κατάσταση που ο εκπαιδευτικός δεν έχει αυτήν την συνομιλία με τους μαθητές και τις μαθήτριες. Καταργούνται οι εξετάσεις έτσι όπως τις ξέρουμε μέχρι σήμερα. Σας λέω, βιάζεστε λίγο. Δεν θέλω να μάθω και εμείς το μεροκάμα. Εντάξει, το καταλαβαίνω, αλλά δεν θέλω να πω παραπάνω. Ότι κάθε κυβέρνηση που έρχεται αλλάζει το σύστημα των εξετάσεων, και όχι μόνο αυτό, κάθε υπουργός που αλλάζει στην ίδια κυβέρνηση αλλάζει το σύστημα των εξετάσεων. Πόσο αυτές οι αλλαγές που θα εξαγγείλετε ενσωματώνουν μια στοιχειώδη συνένεση. Από τη μια μεριά πολιτική και από την άλλη μεριά των ίδιων των φορέων της εκπαίδευσης, δηλαδή ΟΛΜΕΔ και τα πολύ λοιπά. Πολύ σωστή, δηλαδή σαφής η ερώτηση και, για πολύ, να έχει μια βιωσιμότητα, και πολύ κέρια, έχετε απόλυτο δίκιο. Να σου πω κάτι, το πιο απλό που θα μπορούσαμε να κάνουμε είναι να μην αγγίξουμε το σύστημα. Έτσι δεν είναι? Κάποιες ψηλοβελτιωσούλες και πάμε παρακάτω. Γι' αυτό και η δική μας έμφαση δεν είναι στο θέμα των εισαγωγικών, είναι στο θέμα του λυκείου. Αυτό είναι η μεγάλη αιμορραγία της δημόσιας εκπαίδευσης, είναι ότι η κοινωνία σιγά σιγά έχει απολέσει την εκτίμηση που είχε στο δημόσιο σύστημα εκπαίδευσης. Βλέπετε, κάνουμε μια ολόκληρη συζήτηση και ρυθμίσεις για τα πανεπιστήμια και τα τέλη. Δεν υπάρχει εκτίμηση πια. Εμείς πρέπει να πείσουμε την κοινωνία, όπως αν θέλετε είναι και η λογική της κυβέρνησής μας, να επανανοηματοδοτήσει το δημόσιο. Το δημόσιο, για πολλούς λόγους που είναι άλλη στιγμή, στη συνείδηση πολλών πολιτών δεν έχει το κύρος που πρέπει να έχει. Το δημόσιο το δεν αντίθετο, είναι ούτε, μάλιστα, ούτε μια αμαρτία, ούτε ένα πράγμα εναντίον των πολιτών. Άρα πρέπει να επανανοηματοδοτηθεί το περιεχόμενο του δημοσίου και άρα όλων των θεσμών. Αυτό θέλουμε να κάνουμε με την μεταρρύθμιση. Αυτό είναι το ένα. Το δεύτερο. Το ενδιαφέρον είναι ότι υπάρχει μια τεράστια συνένεση με την αντιπολίτευση, ανεξαρτήτως αν συμφωνεί, ψηφίζει μέτρα κτλ. Στο εξής. Και ξέρετε, αυτό νομίζω γίνεται για πρώτη φορά με τέτοια σαφήνεια. Όλοι συμφωνούμε ποια είναι τα προβλήματα που πρέπει να λυθούν. Μπορεί να διαφωνούμε για τις λύσεις. Αλλά δεν έχουμε από το μετά τη μεταπολίτευση, τώρα για να πάρουμε ένα σημείο έτσι αφετηριακό, δεν έχουμε συμφωνήσει, δεν υπάρχει μια πολιτική συμφωνία για το ποια είναι τα προβλήματα. Τρίτη λυκείου, δεν θα βγει κανένας να σας πει όλα είναι μια χαρά. Θα σας πει ότι εγώ διαφωνώ με αυτό ή με το άλλο. Να. Αλλά έχει σημασία, ξέρετε, αυτό δεν έχει ξαναγίνει. Άρα υπάρχει μια συνένεση ως προς τα προβλήματα και μάλιστα όχι ως επικεφαλίδες, αλλά και ως ανάλυση το τι σημαίνει το κάθε πρόβλημα. Αυτό σημαίνει όμως, να πάω ένα βήμα παραπέρα από την τρίτη λυκείου. Ναι, ναι. Θα την έχετε ακούσει την κριτική, νομίζω ότι είστε και σε μια τέτοια λογική και εσείς ο ίδιος, ότι υπάρχουν πολλά διάσπαρτα ή και στον ίδιο νομό. ΤΕΗ, ΑΗ, ΑΗ, ΤΕΗ. Και πολλές φορές συγκοινωνούν τα δοχεία. Και πολλές φορές και εκεί και αν έχουμε αιμορραγία ή και άλλου είδους συμπαραμαρτούντα. Θα προχωρήσετε σε ενοποιήσεις? Υπάρχει κάποιο πλαίσιο? Ναι. Και ποιο είναι αυτό? Καταρχήν, τα ΤΕΗ και τα πανεπιστήμια έχουν πάλι για πρώτη φορά από το 1974 μπει σε μία συζήτηση για το μέλλον τους.
Και μέσα σε αυτή τη συζήτηση για το μέλλον τους υπάρχουν αυτές οι συνέργειες. Την περασμένη Τετάρτη ψηφίσαμε στη Βουλή το νόμο για το Ιόνιο Πανεπιστήμιο και το ΤΕΙ Ιωνίσων και το νόμο για το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων και το ΤΕΙ Υπήρου. Αυτό δεν είναι απλή συνένωση. Είναι συνέργειες ανάμεσα σε αυτά τα δύο ιδρύματα, ενσωμάτωση του ΤΕΙ μέσα στα πανεπιστήμια και ίδρυση εντελώς καινούριων τμήματων. Άρα είναι μια συζήτηση για το μέλλον της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Μαζί με διετή προγράμματα σπουδών επαγγελματικού προσανατολισμού, συζητήσεις για άλλες δραστηριότητες, όπως παραδείγματος χάρη με δραστηριότητες του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης. Ξέρετε, έχει πολλά ερευνητικά ιδρύματα το Υπουργείο αυτό και άρα υπάρχει μια συζήτηση ανάμεσα στα πανεπιστήμια και το Υπουργείο για πρώτη φορά. Εγώ την ερχόμενη Τετάρτη και Πέμπτη, το ανακοινώναμε σήμερα το απόγευμα, αλλά είναι μια ευκαιρία. Θα πάω στα Τρίκαλα, στην Καρδίτσα, στη Λάρισα, στο Βόλο και στη Λαμία, όπου γίνεται το σχέδιο συνεργειών ανάμεσα στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, το ΤΕΙ Θεσσαλίας και το ΤΕΙ Στερεάς. Τώρα, εδώ υπάρχει κάτι που πρέπει όλοι να το δούμε κατάματα. Ξέρετε, για πολλές δεκαετίες το μέλλον της ανώτατης εκπαίδευσης καθορίστηκε από τοπικά συμφέροντα. Ας το βάλουμε σε εισαγωγικά. Πάντως αυτό έγινε. Είναι σωστό αυτό? Είναι σωστό το Υπουργείο Παιδείας να μην έχει τον τελευταίο λόγο για το ποιο είναι το μέλλον της ανώτατης εκπαίδευσης και να τον έχουν μόνον αποκλειστικά τοπικοί φορείς, τοπικές δυναμικές κτλ. Εγώ δεν λέω να υποβαθμίσουμε ή να μην ακούσουμε. Και γι' αυτό το λόγο πάω σε αυτές τις πέντε πόλεις. Θα μιλήσω και με τους δημάρχους, φορείς, καθηγητές, τους βουλευτές, συμπολίτευση και αντιπολίτευση κτλ. Αλλά σε τελική ανάλυση, τον συνολικό σχεδιασμό πρέπει να τον έχει το Υπουργείο Παιδείας. Και βέβαια, να μην γίνει αυτό που είχε γίνει, ξέρετε, τόσα χρόνια από άπειρους δημάρχους, Μητροπολίτες πολλές φορές, επιμελητήρια, όπου ίδρυες ένα τμήμα και το άφηνε στη μοίρα του. Πλώς δεν υπάρχει για να γράφονται φοιτητές και να νοικιάζουν σπίτια. Ούτε καν τα νοικιάζουν, ξέρετε. Πάλι πολύ ενδιαφέρον αυτό. Διότι ξέρετε, όταν είναι έτσι, πάνε μόνο για εξετάσεις. Αλλά τώρα δεν βρίσκουν λόγο Airbnb. Μην το συζητήσουμε αυτό. Τώρα είναι. Κύριε Υπουργέ, πριν φύγουμε από το θέμα των ενοποιήσεων που έφερε, και των συμφωνήσεων που έφερε ο Βαγγέλης, υπάρχουν ομοειδή, παρόμοια ή συγγενή τμήματα που, συμμετέχουν στη συγχώνευση και τα οποία γύρουν θέματα επαγγελματικών δικαιωμάτων της μιας ή της άλλης σχολής. Πώς το διασφαλίζετε αυτό, γιατί ενδιαφέρει κυρίως αυτούς που ήδη φοιτούν. Βεβαίως. Κοιτάξτε, πρώτον, υπάρχουν τμήματα που κλείνουν τον ιστορικό τους κύκλο. Και αυτά μετά από κάποια χρόνια, δηλαδή όταν θα τελειώσουν και οι υπάρχοντες φοιτητές, θα πάψουν να παίρνουν φοιτητές. Κανένα από αυτά τα επαγγελματικά δικαιώματα δεν θίγεται. Και αυτό το έχουμε, αν θέλετε, και σε πανεπιστήμια και τα λοιπά και άλλες εποχές. Για τους υπόλοιπους, εμείς τι λέμε? Λέμε ότι όταν είσαι μέσα σε αυτή τη νέα αρχιτεκτονική, θα ολοκληρώνεις το πρόγραμμα για το οποίο έχεις εισαχθεί, τον ΤΕΙ, παραδείγματος χάρη, και πριν πάρεις το πτυχίο σου, αφού έχεις δώσει το τελευταίο μάθημα, θα αποφασίσεις, θέλεις να πάρεις πτυχίο ΤΕΙ ή θέλεις να προχωρήσεις να πάρεις πτυχίο πανεπιστημίου. Βεβαίως, σύμφωνα με αυτά που θα σου πει το τμήμα στο οποίο θέλεις να προχωρήσεις. Να ενταχθείς. Αλλού θα είναι τόσα μαθήματα, αλλού θα είναι τόσα εργαστήρια κτλ. Άρα θα έχουν τα παιδιά αυτή την επιλογή. Και μάλιστα σε 6 μήνες μπορεί να τους φαίνονται λίγο δύσκολα. Ή μπορεί να έχουν βρει κάποια δουλειά. Θα πούν, παιδιά, εγώ δεν θέλω να συνεχίσω. Θα πάρω το πτυχίο του ΤΕΙ, το οποίο έχω ήδη πάρει όλα τα μαθήματα. Άρα τα επαγγελματικά δικαιώματα δεν θίγονται. Εκείνο όμως για το οποίο έχετε πολύ δίκιο είναι ότι πρέπει να κανονικοποιηθεί το θέμα των επαγγελματικών δικαιωμάτων. Και το οποίο είναι μια κληρονομιά του παρελθόντος που είχε γίνει για πολύ, ας πούμε, συγκεκριμένους λόγους, δεν ολοκληρώθηκαν οτιδήποτε είπαν ότι θα ολοκληρωθεί και που αντανακλάται και σε αυτή την αναρχία των τμήματων, το πού είναι το κάθε τμήμα κτλ. Είμαστε σε μια καλή σειρά, δεν είναι εύκολο,
Αλλά εν πάση περιπτώσει έχουμε κάνει πολλά βήματα και ελπίζω ως τις γιορτές να έχουμε κλείσει αυτό το κεφάλαιο. Τώρα που αναφέρατε ως γιορτές εννοώ του τέλους του χρόνου για να μην παρεξηγηθώ. Ναι, το κατάλαβα, Χριστούγεννα. Εντάξει. Όχι 15 Αύγουστο. Σας το λέω για να είμαι εντάξει. Ναι. Μια και λέτε τώρα για το τέλος του χρόνου, ουσιαστικά από Σεπτέμβριο, τέλη Αυγούστου, δηλαδή σε 15-20 μέρες, έχουμε την έναρξη νέας σχολικής χρονιάς. Εγώ είπα το πρωί και υποτύπων αστείωτος, επειδή ήταν και 7 η ώρα, μπορούμε να το πούμε τώρα ευθέως. Είναι 34 ημέρες ακόμα για να αρχίσει, αλλά μην το λέμε τώρα γιατί κοιμώνται τα παιδιά, μην τους αγχώσουμε. Είναι προετοιμασμένο η σχολική χρονιά. Θα είναι τα βιβλία στη θέση τους. Οι καθηγητές, οι δάσκαλοι θα είναι στη θέση τους. Συν το δεδομένο, κύριε Υπουργέ, ότι φέτος έχουμε τη διετή υποχρεωτική παρακολούθηση νηπιαγωγείων, έτσι δεν είναι? Λοιπόν, για το πρώτο που είπατε, να σας πω έναν προβληματισμό που τον συζητάμε πολύ σοβαρά, τον μελετάμε, είναι δύσκολο αλλά όχι ανέφικτο. Μήπως τα σχολεία άρχιζαν 9 η ώρα το πρωί, αντί 8 και 4, που θα έδινε... Κάποιοι εκείνη... είμαι σίγουρο, εγώ τους έχω στο μυαλό μου ποιους, πανηγυρίζουν ήδη. Θα σας πω, δεν μπορούμε να το κάνουμε από αυτό το Σεπτέμβριο, δεν μπορούμε. Αυτό είναι είδηση τώρα που... Αυτό είναι βόμβα. Σας είπα, προσέξτε, βόμβα, είδηση. Σας λέω, είναι μια σκέψη που επεξεργαζόμαστε, γιατί και διεθνείς έρευνες δείχνουν ότι αυτό ευνοεί πάρα πολύ τα παιδιά. Και βεβαίως οι οικογένειες. Αρχίσανε 40 χρόνια. 8 παρατέταρτο. Κάναμε, Χρήστο μου. Ξεκίναγε 8 παρατέταρτο. Πρώτη ώρα μαθηματικά. Θέλω να είναι σαφές ότι δεν μπορεί να γίνει από το Σεπτέμβριο. Αλλά είναι απολύτως ρεαλιστικό. Ποιο είναι το. Είναι παιδαγωγικός ή άλλος λόγος? Είναι και οι δύο λόγοι. Καταρχήν, ξέρετε, πάρα πολλοί γονείς. Τα σχολεία αρχίζουν σήμερα 8 και 4. Πολλοί γονείς έρχονται από τις 7.30 και αφήνουν τα παιδιά. Προφανώς, αν πάει σε 9 η ώρα, η ζώνη αυτή από τις 7.30 θα επεκταθεί μέχρι τις 9 και όχι μέχρι τις 8 και 4. Μη θεωρηθεί τώρα ότι πιέζονται δεν στα καλά. Δεν ξεκινάει καθόμα. Από Σεπτέμβριο αυτό το. Δεν μπορεί να ξεκινήσει. Δεν μπορεί να ξεκινήσει. Σας πω για αλλά το, έχει θέματα όμως με τους εργαζόμενους γονείς. Αυτό σας λέω. Οι εργαζόμενοι γονείς θα μπορούν να αφήνουν τα παιδιά σε αυτή τη ζώνη δραστηριοτήτων που έχουμε ήδη τώρα. Το σχολείο αρχίζει 8 και 4 και μπορείς μετά τις 7.30. Το ολοήμερο θα έχει και από την ανάποδη λογική. Το ολοήμερο θα πάει πιο κάτω. Δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα στο ωράριο κτλ. Το πρόβλημα που υπάρχει είναι το εξής. Οι περιφέρειες και πολλοί δήμοι έχουν την αποκλειστική ευθύνη για τη μεταφορά των μαθητών. Εντάξει. Βέβαια. Αυτό είναι συμβάσεις που έχουν γίνει ήδη εδώ και αρκετό καιρό και για τη φετινή σχολική χρονιά. Μάλιστα. Αυτό δεν μπορεί να αλλάξει γιατί είναι ένα χάος οργανωτικό. Από τον Σεπτέμβριο του 19 όμως... 2019-2020 η μέση εκπαίδευση μιλάμε για 9 η ώρα το πρωί. Όχι, και για τα μικρά. Τα μικρά είναι η μεγάλη... Για τα μικρά, για τα πρωτά. Για τα μικρά και τα μεγάλα. Έχετε δει μικρά στο δρόμο να... Βέβαια. Δύο πράγματα θέλουν. Περισσότερα διαλύματα και να αρχίσει αργότερα και το σχολείο. Και ειδικά στα ιδιωτικά που... Κάνουν όλη την άγωνο το σχολείο, ξεκινάνε τα κακόμερα από τις 6 ώρα το πρωί. Ναι, καταλαβαίνετε, εκεί είναι ένα άλλο πρόβλημα είναι άλλο, το, ναι. Για το οποίο δεν θέλω να θίξω. Εγώ όχι, αυτό που λέω θέξτε. Είναι το ερώτημα που κάνατε πριν, ότι είναι και για παιδαγωγικούς λόγους και για κοινωνικούς λόγους. Είναι ένα μέτρο το οποίο σε πολλές χώρες επίσης εφαρμόζεται, έχει ένα ενδιαφέρον. Βέβαια, αυτό. Και βεβαίως δεν πρέπει να θίξει καθόλου μα καθόλου τους γονείς. Ειδικά τους γονείς που εργάζονται, γι' αυτό και λέμε ότι θα υπάρχει δυνατότητα. Η ΔΟΕ και οι ΟΛΜΕ τι λένε, συμφωνούν. Γιατί προφανώς θα αλλάξουν τα ωράρια, θα έχει αλλαγές υπηρεσιακές. Θα σας πω, είναι 45 λεπτά, δεν θα υπάρξει πρόσθετη εργασία. Έτσι δεν είναι? Το σύνολο των χώρων. Για να το καταλάβω. Και να το καταλαβαίνουν και οι τηλεθεατές. Η σκέψη, σας λέω τώρα ποια είναι η σκέψη. Ναι, το... καταλάβαμε. 9 η ώρα το πρωί θα σχολάνε 2 και 4 ή θα σχολάνε 3 και 4. Θα σχολάνε... Μια ώρα αργότερα. 45 λεπτά αργότερα. Αργότερα, μάλιστα. Δηλαδή και μια διδακτική ώρα φεύγει το πρωί ώρα. Και πάει το μεσημέρι. Ακριβώς, αλλά επειδή το πρωί όπως όλοι γνωρίζουμε είναι λίγο... βασανιστικό για όλους. Σε εμάς το λέτε που είμαστε από βραδείς, έχουμε ξυπνήσει. Εμείς το λέτε, όλοι το έχουμε περάσει και ως μαθητές και ως γονείς. Βέβαια. Κύριε Υπουργέ, θα έχετε ακούσει πολύ τον τελευταίο. Καταρχήν δεν μας είπατε αν είναι όλα εντάξει όσον αφορά την προετοιμασία για τη νέα χρονιά. Μην το ξεχάσουμε. Βλέπετε, συνηθίσαμε στην κανονικότητα. Εντάξει. Αλλά βεβαίως για τρίτη χρονιά είμαστε πανέτοιμοι. Τα βιβλία είναι ήδη στα σχολεία. Οι καθηγητές είναι
στη θέση τους από 1η Σεπτεμβρίου, διότι είναι οι αναπληρωτές και είναι ένα εξαιρετικά μπλεγμένο σύστημα διορισμού. Είμαστε εντάξει φέτος. Ελπίζουμε, όπως έχουμε πει επανειλημμένα, τον Οκτώβριο να υπάρχουν δηλώσεις για μόνιμους διορισμούς. Το έχουμε δηλώσει αυτό, ξέρετε, μας υπερβαίνει, δεν είναι θέμα μόνο της κυβέρνησης. Αλλά φέτος πάμε με το παλιό σύστημα, όλα είναι στη θέση τους και φέτος έχουμε και το πολύ, αν θέλετε, ευχάριστο γεγονός, και το λέω ευχάριστο για την κοινωνία μας, ότι σε 187 δήμους αρχίζει η υποχρεωτική δίχρονη προσχολική εκπαίδευση. Δηλαδή, δύο χρόνια τα νηπιαγωγεία, είναι σε 187 δήμους από τους 325. Αυτά τα νηπιαγωγεία είναι ήδη έτοιμα? Ήδη πανέτοιμα. Πανέτοιμα. Θα υποδεχθούν τα παιδιά και σε τριετία, όπως έχουμε πει, θα ολοκληρωθούν σε όλους τους δήμους. Αυτό που είναι πολύ ευχάριστο επίσης είναι ότι φέτος στους παιδικούς σταθμούς έχουν εγγραφεί πολλά περισσότερα παιδιά μικρότερης ηλικίας, γιατί έως τώρα η εγγραφή γινόταν και με τα τετράχρονα. Σε 187 τώρα που τα τετράχρονα πάνε στο νηπιαγωγείο, έχουν αδειάσει θέσεις και άρα έχουν έρθει τα μικρότερα, μάλιστα, που είναι πολύ σημαντικό. Εκεί υπήρξε όμως μια διαμαρτυρία από τους... καλά, είναι δυνατό να μην υπάρχει. Από τα στελέχη, από τους επαγγελματίες, τους παιδαγωγούς που στελεχώνουν τους παιδικούς σταθμούς. Τα θυμάστε. Θα σας πω. Καταρχήν υπήρξε μια αδικαιολόγητη διαμαρτυρία από την ΚΕΔΕ, από την Κεντρική Ένωση των Δήμων. Εμείς τους είπαμε, περιμένετε και θα δείτε τα πράγματα ότι δεν είναι όπως τα λέτε. Περίμεναν, είναι όντως δεν είναι όπως τα λένε, δεν ακούσαμε αυτοκριτική, δεν την περιμένουμε προφανώς. Ως προς τα υπόλοιπα, υπήρξε πράγματι μια ανησυχία ότι οι βρεφονηπιοκόμοι δεν θα βρίσκουν δουλειές, διότι παίρνει... Ήταν εύλογοι εδώ που τα λέμε. Θα σας πω. Οι κοινωνικές ανησυχίες πάντα είναι εύλογες και πάντα βασίζονται στο ότι η πολιτεία κάπως θα τους τη φέρει. Όχι του συγκεκριμένη κοινωνική κατηγορία, γενικότερα. Αυτό που τους είπαμε είναι, προσπαθήστε εσείς, οι Δήμοι, εμείς, να πείσουμε τις οικογένειες να στέλνουν τα μικρά παιδιά στους βρεφικούς σταθμούς. Σωστό. Και αυτό ακριβώς έγινε. Τώρα λοιπόν τι γίνεται? Έχουμε δίχρονη υποχρεωτική, έχουμε περισσότερους παιδικούς σταθμούς, έχουμε περισσότερα παιδιά που έχουν εγγραφεί, περισσότερες οικογένειες που είναι ευχαριστημένες και περισσότεροι άτομα που δουλεύουν από τους βρεφονηπιακούς. Τα αποτελέσματα των πανελληνίων εξετάσεων τα περιμένουμε τώρα. Εντάξει, μετά αυτές τις γιορτές. Αυτές δύο, μετά το 15 Αύγουστο. Ναι, γιατί εκεί κάπου. Υπάρχει κάποια εκτίμηση τώρα? Όχι. Για τις βάσεις. Καταλαβαίνετε ότι η αγωνία όλων γονέων μαθητών είναι οι βάσεις. Να σου πω κάτι. Όταν έχεις ένα σύστημα όπως το δικό μας που παίρνεις κλειστό αριθμό εισακτέων σε κάθε τμήμα, λες θα πάρω 122 άτομα στο τάδε. Μάλιστα. Δυστυχώς μπορούν να μπουν και με 2 και με 3. 16% των εισακτών είναι κάτω από τη βάση, όπως ξέρετε. Ναι. Γιατί δεν γεμίζει ο αριθμός. Και είναι κάτι για το οποίο γίνεται μεγάλος λόγος κάθε χρόνο και αποδίδεται στην ποιότητα τελικά του υλικού και του αποτελέσματος. Ξαναρχόμαστε στο θέμα του υλικού. Στο προπατορικό λοιπόν αμάρτημα, ας πούμε, ακριβώς, γιατί κάπως ακριβώς έτσι. Άρα, ο κλειστός αριθμός, η βάσης, είναι μια ένδειξη. Δεν είναι τίποτα πέραν τούτο. Εμείς εκείνο που θέλουμε να κατοχυρώσουμε είναι αυτό που έχει αναγνωρίσει και η ελληνική κοινωνία, το αδιάβλητο αυτών των εξετάσεων και σε αυτό προχωράμε. Μία τελευταία ερώτηση. Το συζητάγαμε με τον Χρήστο πριν να έρθετε, πριν νωρίς το πρωί, πριν να ξεκινήσει η εκπομπή. Είναι ένα δύσκολο θέμα, αλλά είναι αρμοδιότητα καταρχήν του Υπουργείου σας, επειδή περνάει και από εσάς. Πρόσφατα είχαμε μία πολύ μεγάλη διπλωματική αλλαγή. Εντός εισαγωγικών το λέω διπλωματική, αλλά νομίζω ότι είναι και κυριολεκτικά. Μέχρι τώρα οι μουφτίδες στη Θράκη ήταν διορισμένοι. Άλλαξε όμως αυτό και πλέον εκλέγονται. Όχι. Πώς όχι? Οι μουφτίδες... Και μάλιστα σας κατηγορούν... Ναι, πρωτοσέλιδο είδαμε, έτσι. Σας κατηγορούν ότι η ελληνική κυβέρνηση το έκανε αυτό επειδή έδωσε κάτι στον Ερντοάν
ο Αλέξης Τσίπρας για να πάρει κάτι άλλο. Τώρα είναι επίπεδο δημοσιογραφίας αυτό. Είναι επίπεδο. Να πάμε στην ουσία. Να σας πω όμως την ουσία. Να πάμε στην ουσία. Όχι, επειδή έχω δει και εγώ τα δημοσιεύματα περί προδοσιών κτλ. Λέω να τα ξεπεράσουμε γιατί είναι ασόβαρα. Κοιτάξτε τι έγινε. Μένουν εντυπώσεις όμως. Γι' αυτό έπρεπε να απαντήσω. Κοιτάξτε, αυτό έχει γίνει από τη δεκαετία του 30. Που διάφοροι λέγανε λάσπη, κάτι μένει στο τέλος. Εντάξει. Αλλά να δούμε ποια είναι η πραγματικότητα. Αυτό που είπατε, έχετε δίκιο στο εξής. Έχει σχέση με τη Σαρία. Με τη Σαρία. Η Σαρία λοιπόν. Ακριβώς. Η Σαρία λοιπόν ήταν υποχρεωτική. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι αν κάποιος πολίτης μουσουλμάνος έκανε γάμο σύμφωνα με έκανε μια θρησκευτική τελετή λοιπόν, ήταν υποχρεωμένος να πάει στο μουφτή σε περίπτωση είτε διαζυγίου είτε θανάτου ενός από τους δύο, και για τα κληρονομικά και για τα οικογενειακά. Εμείς με ένα νόμο που ψηφίσαμε πριν 6 μήνες και τον οποίο ψήφισαν όλα τα κόμματα πλην της Χρυσής Αυγής, είπαμε ότι δεν πρέπει να είναι υποχρεωτική η Σαρία. Πρέπει τα άτομα να έχουν την δυνατότητα να επιλέγουν ανάμεσα στον μουφτή ή στα αστικά δικαστήρια. Και μάλιστα, αν δεν υπάρχει έγγραφη συνένεση ότι θέλουν να πάνε στον μουφτή, τότε υποχρεωτικά πάνε στα αστικά δικαστήρια. Αστικά δικαστήρια. Αυτό ήταν ένα εξαιρετικά σημαντικό βήμα, όπως καταλαβαίνετε. Γιατί είχαμε την υποχρεωτική Σαρία και την πήγαμε στην προαιρετική. Δεν κατηγορήσετε όμως γι' αυτό. Περιμένετε. Θέλω να βάλω την προϋπόθεση. Σε αυτό το νόμο τώρα προβλέπεται ο εξυγχρονισμός της λειτουργίας των μουφτιών. Γιατί οι μουφτίες δεν είναι μόνο ο μουφτής. Είναι μια υπηρεσία. Αυτή η υπηρεσία πρέπει να λειτουργεί με ένα σύγχρονο τρόπο. Παραδείγματος χάρη, δεν ξέρω αν γνωρίζετε ότι τα διαζευτήρια δίνονται στην Οθωμανική γραφή. Αυτό δεν μπορεί να συνεχιστεί σε ένα σύγχρονο κράτος. Σε αυτό δεν φταίνει οι μουφτίδες. Φταίει μια αδράνεια της πολιτείας επί δεκαετίες. Ξέρετε πώς είναι αυτό. Λες, άσε τώρα θα το κάνει ο άλλος, τι θες να μπλέκει κτλ. Εμείς λοιπόν είπαμε ότι αυτά είναι θέματα σεβασμού κατά κύριο λόγο στους πολίτες της Θράκης. Που είναι μουσουλμάνοι, Έλληνες πολίτες με αυτό το θρήσκευμα. Αυτό λοιπόν που είπαμε είναι προαιρετική Σαρία, αλλά ταυτόχρονα και να συγκροτηθούν οι μουφτίες με τις υπηρεσίες που πρέπει να έχουν κτλ. Άρα πρέπει οι νόμοι του κράτους να εφαρμόζονται σε όλους. Εδώ λοιπόν έχουμε μουφτίδες οι οποίοι έχουν υπερβεί το 67ο έτος ηλικία τους. Και αυτό που περάσαμε τώρα και μας κατηγορούν είναι ότι λέμε εμείς ότι πρέπει να συνταξιοδοτούνται και αυτοί στα 67 τους. Οι διορισμένοι από την ελληνική πολιτεία, οι νόμοι το προβλέπουν κτλ. Αμέσως θα μπουν στη θέση τους τοποτηρητές, θα εκδοθεί το προεδρικό διάταγμα εξυγχρονισμού των μουφτιών και θα είμαστε σε μια οι χώρα. Οι τοποτηρητές, άρα, ποιος θα τους ορίζει? Η πολιτεία, η αποκεντρωμένη διοίκηση, όπως ακριβώς το ορίζει ο νόμος. Οι τοποτηρητές θα είναι για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα τοποτηρητές. Δεν θα είναι μόνιμοι αφόρου ζωής. Όχι, τοποτηρητές αυτό σημαίνει. Ο εξυγχρονισμός των μουφτιών θα γίνει με τους τοποτηρητές. Άρα δεν έχουμε εκλογή μουφτίδων. Δεν έχει τεθεί πουθενά από πλευράς της κυβέρνησης αυτό το θέμα. Εμείς θέλουμε τον εξυγχρονισμό των μουφτιών, των υπηρεσιών αυτών. Θέλουμε ο νόμος να ισχύει για όλους. Αυτοί οι άνθρωποι που είναι εκεί έχουν επιτελέσει τα καθήκοντά τους μια χαρά. Και μετά τον τοποτηρητή, για να το καταλάβω, θα ορίζεται νέος μουφτής. Αυτό προβλέπει ο νόμος. Ωραία. Και σε αυτή την κατεύθυνση θα προχωρήσουμε. Είχαμε και άλλα να πούμε, αλλά είναι έχει περάσει ο χρόνος. Για το Πανεπιστήμιο, μας είπαν το κοντρόλο ότι πήραν άνθρωποι. Το Πανεπιστήμιο πρέπει να ανοίξει την κοινωνία, να είναι πιο εξωστρεφές. Όχι να ανοίξει την κοινωνία, πιο εξωστρεφές, πιο ελκυστικό για τους φοιτητές, ας πούμε, της Βαλκανικής εδώ χώρας. Βεβαίως, να ξέρετε ότι για πρώτη φορά ιδρύεται πολύ σύντομα, όμως, στο Πανεπιστήμιο Αθηνών ξενόγλωσσο
τμήμα προπτυχιακών σπουδών και υπάρχει μια πάρα πολύ σοβαρή συζήτηση ανάμεσα στο Διεθνές Πανεπιστήμιο στη Θεσσαλονίκη, το ΤΕΙ Θεσσαλονίκης, το ΤΕΙ Ανατολικής Θράκης και Μακεδονίας και το ΤΕΙ Κεντρικής. Τα ιδιωτικά κολέγια δεν με προκαλείτε. Τα ιδιωτικά τώρα, κολέγια... Εντάξει, δεν είναι. Μου λέτε είστε πιεσμένοι, αν θέλετε. Ήρθε ηλικής πτώσεως. Πρέπει να μπει μια τάξη. Πρέπει να μπει μια τάξη γιατί είναι σε ομοιρία τα παιδιά. Μπράβο. Σε ομοιρία. Παίρνουν πτυχία. Δεν θα πω για την ποιότητα των πτυχίων, αλλά δεν μπορεί πολίτες μας να είναι σε ομοιρία περιμένουμε από πλευράς της πολιτείας. Και... Περιμένετε εξελίξεις, ναι. Μάλιστα. Κύριε Καπρόβη, σας ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε. Να είστε καλά. Πάμε στον Προκόπη Αγγελόπουλο.